Όταν μιλάει ο παλιός, θα τον ακούτε. Είναι παλιός μέχρι και στα καινούρια. Δηλαδή στις νέες τάσεις. Ποιος Θάνος, να πω, okay, ποιος Θάνος, ο Θάνος δεν ξέρει τι γίνεται. Ο Θάνος ξέρει μόνο για τους Iron Maiden. Εσύ ρε, millennial. Εντάξει. Ρετρό. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας στο στούντιο ο Εμίλιος. Γεια σου, Εμίλια. Χαίρετε, χαίρετε. Εμίλιος Οικονομίδης. Ο Εμίλιος Οικονομίδης. Ο Εμίλιος Οικονομίδης, για εμάς που παρακολουθούμε YouTube, άσχετε, Νίκο Παριζιάννε. Νίκο Παριζιάννε, που είμαστε YouTuber. Λοιπόν, ξέρουμε τον Εμίλιο γιατί έχει ένα εκπληκτικό κανάλι στο YouTube. Το οποίο, Εμίλια, το ξεκίνησες για το ποδόσφαιρο, από την τρέλα σου για το ποδόσφαιρο. Για το ποδόσφαιρο, σαν χόμπι αρχικά. Έπαιζες μπάλα. Και παίζω μπάλα. Και δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται. Κάτσε, το παίζω μπάλα, πώς μεταφράζεται. Μαζευόμαστε και παίζουμε ή παίζω. Όχι, σε ομάδα. Στα τοπικά. Κεραυνός Αγίου Παύλου. Μια χαρά. Δηλαδή... μια χαρά. Ωραία. Ο στη γειτονιά μας κιόλας. Εμιλιάρα, κεραυνός Αγίου Παύλου. Όχι, έχει κιόλας. Ναι, ρε φίλε, κεραυνός. Τι θέση με κάνεις? Σε κάνω για χαφάκι. Δεξί. Εντάξει, πλευρά δηλαδή. Ναι, ναι. Καλά με διάβασες. Μπακ. Bank. Όχι, μπακ. Βάζουμε τον Κούσι. Εντάξει. Λίγο το πιο μπόμπο βάζουμε μπακ. Εμένα τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα. Είναι και η μπάλα δικιά μου. Άντε, εντάξει, μπακ τότε. Εμίλια, και μετά το ξεκίνησες και είδες ότι έχει πέρασει, Ναι, εντάξει, ήρθε και από μόνο του, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, είναι και μερικά. Ξέρεις, πειραματιζόμουν πάρα πολύ και μερικά κόνσεπτ, η αλήθεια είναι, το απογείωσαν το πράγμα. Να πούμε στους φίλους ακροατές να μπουν στο YouTube και να γραφτούν στο κανάλι του Εμίλου, που βεβαίως δεν χρειάζεται διαφήμιση, γιατί πρέπει να έχει καμιά 658.000. Όχι, είσαι λίγο περιβολικός, είναι λίγο λιγότερες, αλλά εντάξει, γενικά πάει καλά. Είναι φοβερό, το ξέρεις, με το μικρό το όνομα. Δηλαδή, καλά, ρε φίλε, τον Εμίλιο, δεν ξέρω. Όχι, εσύ, τώρα. Εμείς όχι, όχι μόνο εσύ, ρε, αντι-YouTuber. Γενικά λέω. Δηλαδή, αν ακούσε κάποιο ο Εμίλιο, καταλαβαίνει ότι μιλάμε για τον Εμίλιο του YouTube. Καταλαβαίνω. Βοήθησε ότι δεν με λένε Γιώργο και Γιάννη και με λένε Εμίλιο. 100%. Συμφωνώ. Κοίταξε. Βοήθησε επίσης ότι όλη η νέα γενιά, όλα τα παιδιά που ασχολούνται, ακαδημίες κτλ., όλοι ξέρουν τον Εμίλιο. Από το ποδοσφαίρι. Εγώ από εκεί τον έμαθα. Από τα παιδιά του Μάκη. Λοιπόν, που λένε ναι, βλέπουμε και τα λοιπά. Και έχεις πάει και στους χορτατζίδες και κάνατε ένα βίντεο. Στους χορτατζίδες έχουμε κάνει αρκετά. Είχα μια συνεργασία και με τον Γουσού. Να το είδες. Ναι, ρε φίλε. Παντού είναι, δεν είναι. Όποια πότρα. Και λέει ο προκάτοχος, είναι ένας YouTuber εδώ. Και κάνει, λέει, κάτι γυρίσματα. Και εντωμεταξύ αυτοί κάνανε ψαλίδια, κάτι τέτοια. Το είδα το βίντεο, πολύ ωραίο. Ναι. Βάλαμε γκολ έτσι και βάλαμε. Μιμήσεις διάσημων τερμάτων, νομίζω, είχαμε κάνει. Ναι. Πολύ ωραία. Λέει, είναι εδώ κάτι YouTuber. Λέω, Μάκη, λέω, ποιοι είναι αυτοί, λέω, εκεί πέρα. Ρε. Λέει, είναι ένας YouTuber, λέει, διάσημος. Πάλι καλά που πήγαμε, τι γίνεται. Και κάνουν ψαλίδια. Πρώτη φορά τους βλέπω να πει κανένα τέτοιο. Την άλλη φορά δεν ήταν δύο και πήγε και μαλώσαμε και κοντέψα να τον μπλακώσουν. Λοιπόν, Εμίλια, τώρα. Το καινούργιο trend που κάνεις είναι τα Q&A, τα quiz. Τα quiz ball συγκεκριμένα. Ναι, αυτά ξεκίνησαν επί καραντίνας. Ναι. Και συνεχίζονται τώρα. Λίγο έχουν πάρει δημοφιλία και σε ανθρώπους του χώρου παραπάνω. Είναι καλεσμένοι, ουσιαστικά ανταγωνίζομαι εγώ έναν ας πούμε, ένα ποδοσφαιριστή, δημοσιογράφο, διάφορους. Έχουν έρθει πολλοί, δηλαδή είναι 25 επεισόδια θα έρθουν. Εμένα εκείνο που με κάνει εντύπωση, που μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν είμαστε μόνο από τη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι, Νίκο? Ναι, βέβαια. Είναι ότι, φίλε, ξέρεις πάρα πολλά. Έχεις πολλές γνώσεις. Εντάξει, όλη τη μέρα. Κυριολεκτικά. Ασχολείσαι όλη τη τόσο πολύ. Όλη τη μέρα με αυτό σου λέει. Τα σήματα, ας πούμε, των ομάδων, όντως τα ξέρεις τόσο πολύ καλά. Τέστα ρε με εδώ τώρα. Όλα τα σήματα τα ξέρει. Εντάξει, των ομάδων τα σήματα. Από αυτούς που έχουν έρθει μέχρι τώρα και έχει δημοσιευτεί. Εντάξει, ναι. Γιατί μπορεί να έχει και άλλα τα οποία είναι να έρθουν. Υπάρχουν καλά. Ποιο ήταν αυτό που ήταν παντελώς άχητος που λες, πώς είναι δυνατόν, ρε φίλε, να μην θυμάται τίποτα? Που από τώρα... μέσα σου λες να μην τον εκθέσω, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν υπήρχε. Καλά, μην το πεις, εντάξει. Όχι, οι πιο άσχετοι συνήθως είναι οι ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές, ναι. Οι δημοσιογράφοι θεωρητικά, ξέρεις, έχεις απέτηση και από αυτούς να ξέρουν. Σωστά. Λίγα παραπάνω. Όχι και τα πάντα όμως. Όχι και τα πάντα. Υπάρχουν κάποιοι που ξέραν και τα πάντα, είναι αλήθεια. Ο Σωτηριακόπουλος ήξερε τα πάντα. Ο Σωτηριακόπουλος είναι. Όντως τα ξέρει όλα. Ο Σωτηριακόπουλος, θυμάμαι μια φορά στο γραφείο του κανονίσαμε να κάνουμε ένα δεύτερο επεισόδιο. Ναι. Και μου λέει, ρε παιδί μου, εγώ το έχω στο μυαλό μου λίγο διαφορετικά. Λέει, ξέρω εγώ να το κάνουμε έτσι. Για παράδειγμα, λέει να με ρωτήσεις ποιος είχε πάρει το κύπελο, να μου πεις μια διοργάνωση, κύπελο κυπελούχων 1969, ας πούμε, μου λέει. Και σε προκαλεί αυτός. Και να σου πω, και θα μου πεις εσύ τη διοργάνωση και θα σου απαντήσω εγώ ποιος ήταν διαιτητής, σε ποιο γήπεδο έγινε, ποιοι παίχτες μπήκαν αλλαγή και όλα αυτά. Δηλαδή. Και στο βίντεο που βάλατε, νομίζω, πάλι σου έλεγε: όχι, θέλω να πω αυτό, θέλω να πω το δύσκολο, κάτι τέτοια. Στο βίντεο που βάλαμε, απαντούσε πριν καν ολοκληρώσουμε την ερώτηση. Ναι.
Εν τω μεταξύ και ένας άλλος ήταν. Ο Τσαβδαράς ήταν καλός. Ποιος ήταν καλός? Ο Τσαβδαράς πολύ καλός και αυτός και πολύ καλός άνθρωπος. Ποιος άλλος? Ο Τσαβδαράς τον βγάλαμε σήμερα για τον Άρη, τον Τσαβδαρά. Α, ναι. Τον βγάλαμε σήμερα στην εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα το μεσημέρι να πει για τον Άρη, γιατί είναι expert στη Γερμανία. Είναι και. Είναι. Νομίζω είναι από τους ελάχιστους που είναι έτσι, ξέρεις, συνυφασμένοι με ένα πρωτάθλημα τόσο πολύ. Αυτό νομίζω είναι και μια συμβουλή και για αυτούς που θέλουν να παίξουν στοίχημα. Δηλαδή, κάνε μια λίγα σωστά, μάθε τι καλά, ναι. Εκπαιδεύσου και θα έχεις επιτυχία. Και ο Τσόχος ήταν καλός. Ο Τσόχος καταπληκτικός κι αυτός. Και μάλιστα υποστήριζε ότι δεν ήταν καλός, ξέρεις, για να. Μετριόφρον. Λίγο mind games έπαιζε στην αρχή. Και Ο Ντέμις θα έλεγα ότι ήταν από τους πιο μέτριους. ναι. Ποδοσφαιριστής δηλαδή. Αλλά ήταν. Ο Ντέμις ήταν. Καταρχάς ήμουν σίγουρος ότι θα ταιριάξει πάρα πολύ σαν ιδιοσυγκρασία με το concept. Ναι. Και στην αρχή ήταν πολύ μαγκωμένος στον Άρη και δύσκολος. Και ήρθε και δεν σας κρύβω ότι κανόνισε και μετά ο ίδιος γυρίσματα. Να το κάνουμε έτσι και τα λοιπά. Με ποδοσφαιριστές. Του άρεσε, ας πούμε, και τα λοιπά. Του άρεσε πάρα πολύ. Ωραία. Του άρεσε πάρα πολύ. Ο Ντέμις είναι λίγο σφιχτός γενικά στις δημόσιες τοποθετήσεις, έτσι κι αλλιώς. Ναι, άρα εντάξει. Άρα το ότι τον έπεισες είναι και αυτό από μόνο του σημαντικό. Ναι. Είναι κοπλιμέντο. Είναι επιτυχία. Ναι. Τώρα το project, τι λέει το project. Το project θα συνεχίσει σε αυτό το format μέχρι και τα τέλη του Αυγούστου. Ναι. Που θα είμαι εγώ αντίπαλος με έναν έτσι του χώρου, να το πω έτσι. Έχουν ήδη γυριστεί όλα τα επεισόδια για την ακρίβεια. Άμα θέλετε να δώσω και spoilers, ας πούμε. Δώσε ένα spoiler, δώσε. Ποιον έχεις τώρα μετά? Νομίζω μετά έχουμε. Θα δώσω ένα από τα επόμενα, θα δώσω το ακριβώς επόμενο. Ναι. Με τον Τζόλι. Τον ποδοσφαιριστή. Του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Ο οποίος είναι. Έπαθα πλάκα. Πολύ σοβαρός. Είναι πολύ σαν χαρακτήρας καταπληκτικός, αλλά και σε γνώσεις. Δηλαδή. Έπαθα πλάκα. Για την ηλικία του κιόλας. Δεν μου λες πώς θα πας Premier League, Κώστα. Έτσι. Ναι, 20 χρονών. Σωστά. Εσύ έχεις και δίπλωμα UEFA Pro. Συγγνώμη, το Χρήστο Τζόλι λέμε ή τον παλιό Τζόλι. Το Χρήστο Τζόλι. Το Χρήστο Τζόλι ξέρει τόσα πολλά. Ωραία, πώς τον Αλέξανδρο σκέφτηκες, δε φίλε. Καλά, είμαστε και λίγο παλιοί, ρε φίλε. Συγγνώμη. Πώς γίνεται να σκεφτεί τον Αλέξανδρο Τζόλι, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Γιατί ωραίο είναι και ο Αλέξανδρο Τζόλι. Τον άκουσα που σχολίαζε τώρα κάπου και ήταν καλό. Χρήστο όμως έχουμε, Χρήστο. Χρήστο Τζόλι, και ξέρει τόσα πολλά, είναι πιτσιρικά. Εσύ πώς έμεινες τόσο πολλά? Ασχολούμουν πάρα πολύ με αυτό. Συνεχίζω και ασχολούμαι με αυτό. Μισό λεπτό. Μεγάλο σε ηλικία δεν είσαι? Όχι, είμαι 26. Γιος μου. Λοιπόν. Άρα από πιτσιρικάς παρακολουθούσες εκτός από που έβλεπες μπάλα? Ναι. Όλη η καθημερινότητα. Δηλαδή, football manager έπαιζα. Ένα από εκεί μάθανε πολλά. FIFA έπαιζα. Super League. Super League, λίγα πράγματα. Επίσης ήταν ωραίο το βίντεο που κάνατε που πήγατε στα γήπεδα. Σε όλα τα γήπεδα. Εκείνο ήταν φοβερό. Καλά. Φοβερό να το βλέπεις μετά. Εκείνο να το ζήσεις. Να το κάνεις όμως. Ήταν λίγο κουραστικό. Το κάνατε όντως σε μια μέρα. 22 ώρες και 50 λεπτά. Άντε ρε. 22 ώρες και 50 λεπτά. Αλλά ήθελε πολύ καλή οργάνωση. Συντονισμό πριν. Συντονισμό δηλαδή να έχουμε άτομο να μας περιμένει Αθήνα. Έτσι ώστε να ξεκινήσουμε από την Κρήτη. Δηλαδή το πλάνο ήταν αυτό. Δεν γινόταν διαφορετικά. Θα το στήσεις δηλαδή το πλάνο, θα κάνεις συντονισμό και μετά απλά λες να προλάβω τις ημερομηνίες. Ναι, όχι να προλάβω τις ημερομηνίες. Να μην μου κάτσει κίνηση στην Αθήνα. Που έχω να πάω σε 5 γήπεδα στην Αθήνα. Άμα μου κάτσει μέρα με κίνηση. Σε ποιο γήπεδο εκεί πήγατε και ήταν λίγο ψηλό αχούρι μπάζο? Ποιο ήταν ένα. Πιο απ' όλα. Πιο απ' όλα. Σε ποιο δεν ήταν. Στο ερώτημα. Όχι στην Κρήτη. Στην Κρήτη σε ποιο πήγατε? Στην Κρήτη στο Γιώτη Κουλέ. Σε ένα άλλο ρε εσύ. Με κόκκινο. Πες τώρα μια ομάδα μου, διαφεύγει. Στην Κρήτη. Όχι στην Κρήτη. Στο Αστέρα. Στο Αστέρα. Ήταν εντελώς απομονωμένο. Αυτό, του Αστέρα. Εντελώς απομονωμένο. Κάτι χωράφια, είδα κάτι δρόμους, κάτι αυτά, κάτι χαμηλούς τείχους. Θέλαμε να πετάξουμε και ντρόουν, ας πούμε, και δεν επέτρεπε, επειδή έχει πολλά. έχει την τέτοια εκεί, την βάση της αεροπορίας. Okay, ναι. Δεν μας επέτρεπε να το πετάξουμε και έπρεπε να φύγουμε 3-4 χιλιόμετρα από το γήπεδο, να πετάξουμε τον ντρόουν, να το βγάλουμε από ψηλά. Δηλαδή έχει και τέτοια προβλήματα που δεν βλέπετε, ας πούμε, μετά στην κάμερα. Μάλιστα. Ναι. Τώρα δηλαδή εσύ μαζί σου έχεις και ένα κρου προφανώς. Ναι. Στην αρχή τα κάνεις μόνος σου. Στην αρχή μόνος. Πόσα χρόνια έχει αυτή η ιστορία? Από το 14 ξεκίνησε σαν χόμπι, το 19 έγινε δουλειά. Το 19 χρονών δηλαδή. Όχι. Το 14, ναι, 14 ναι, ναι, ναι. 9 χρόνια, 26 τώρα. Ναι. Ήμουνα δευτεροητής φοιτητής τότε. Ναι. Και το ξεκίνησα τότε σαν χόμπι. Το 19 έκανα μία στροφή λίγο σε περιεχόμενο το οποίο βλέπετε και ακόμα μέχρι και σήμερα. Ναι. Με ταξιδιωτικά πράγματα, με τα quiz και με όλα αυτά. Πήγαμε εκεί, κάναμε αυτό και τα λοιπά. Κάπως έτσι. Θεωρώ ότι απλά συμπλήρωσε ένα κενό που υπήρχε, νομίζω περισσότερο. Γιατί δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, οπότε γι' αυτό πήγε καλά στην αρχή. Τώρα, εντάξει, το γιατί πάει καλό, ο καθένας μπορεί να το. Εντάξει, αν content είναι καλό, είναι πρωτοποριακό.
είναι έξυπνο, είναι καλά στημένο, έχει χιούμορ, έχει ανθρώπους που θέλουμε να βλέπουμε και που όντως, ας πούμε, λες ok να το δω, και γιατί και σαν ποδόσφαιρο είναι ενδιαφέρον να μάθεις. Ναι. Έτσι, δηλαδή. Και σίγουρα έχει πολλή δουλειά πίσω από αυτό, από αυτό που βλέπουμε. Το... Έχει αρκετή δουλειά, εξαρτάται, είναι το μοντάζ είναι το πιο κουραστικό, mm-hmm. στην αλήθεια. Δηλαδή μου τρώει πολλή ώρα. Εσύ το κάνεις. Ναι, ναι. Ναι, άρα ναι, σιγά σιγά θα πεμπλακώ από αυτά. Το γεγονός ότι πήγε καλά το όλο πράγμα. Ναι. Σιγά σιγά παίρνει πράγματα, ξέρεις, από το κεφάλι. Να ασχοληθείς με το περιεχόμενο και όχι τόσο με την υλοποίηση. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι επιχείρηση από μόνο του. Πλέον. Πλέον έτσι πως έχει γίνει, και η αλήθεια είναι ότι όσο πάει, επειδή είναι ακόμα στην αρχή του το όλο πράγμα. Με τηλεόραση δεν σου είπε κανείς τίποτα, καμιά πρόταση. Εντάξει, έχει γίνει. Ναι, ναι. Και είπες όχι. Είπα ναι, δεν έγινε και τα λοιπά. Εξαρτάται τώρα, εντάξει, πολλά έχουν τύχει και πέρα από τηλεόραση. Εντάξει, θέλει τη. Πιο ελεύθερο δεν είναι το άλλο. Πιο άνετο δεν είσαι. Είναι σίγουρα πιο άνετο. Η αλήθεια είναι ότι πλέον η τηλεόραση δεν θα σου προσφέρει και πολύ μεγαλύτερη προβολή. Κάτι παραπάνω, ναι. Θα σου προσφέρει σίγουρα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν γίνεται να μην το παραδεχτείς αυτό, αλλά. Εμπορικά νομίζω να σου προσφέρει περισσότερο. Σωστά. Σε κάνει γνωστό σε άλλα κοινά. Ναι. Σε αναγνωρισιμότητα αλλού. Ναι. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες, το 50% είναι κάτω από 18. Το οποίο το θέλω και αυτό. Εμένα είναι κάτι, ένα στοιχείο της δουλειάς που μου αρέσει αρκετά. Βέβαια. Και ειδικά αν το συνεχίσω να το προσεγγίζω και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θέλω να περνάνε και λίγο. Πώς να το πω, να είναι και ένα σωστό πρότυπο για τις μικρότερες ηλικίες. Για το άθλημα, για το ποδόσφαιρο. Και για εκπαιδευτικούς λόγους και γιατί σαν κοινό είναι δυναμικό. Ακριβώς, είναι δυναμικό. Έτσι ακριβώς, και μετά το άλλο 50% είναι πάνω από 18. Η τηλεόραση νομίζω ότι το 70% είναι πάνω από 30 σίγουρα. Πάνω από 30 σίγουρα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Εμείς οι γέροι Νίκο Παριζιάννε. Ναι, βέβαια. Εμείς κάνατε μου έπως θα κάνατε και ο κόσμος φίλε, ο μικρός που θα βάλει YouTube που θα βάλει να ενημερωθεί ρε φίλε. Γυρνάμε 8 η ώρα το βράδυ σπίτι και βλέπουμε ευτυχισμένοι μαζί και αχ καλέ και διάφορα. Γιατί δεν λες ότι θα πας το μάστορα σήμερα και τώρα λες για το Έλα μωρέ τώρα. Και εγώ θα πήγαινα αλλά είχα. Θα πήγαινε. Θα πήγαινα και εγώ. Θα πήγαινε. Καλά. Εγώ θα πω την κόρη μου. Συνοδός. Νίκο, άσε με γιατί έχω κρίσιμο ραντεβού μετά. Ναι, ναι. Άσε με. Συγγνώμη. Και τώρα. Δεν μετακινείσαι μεταξύ Αθηνών Θεσσαλονίκη. Είσαι Θεσσαλονίκη πιο πολύ. Μετακινούμε συνεχώς. Μετακινείσαι. Μία φορά το μήνα για να κάνεις τα θέματα αυτά. Ναι, ναι. Πλέον ναι. Και η αλήθεια είναι κακά τα ψέματα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε. Περιορισμένοι. Είμαστε λίγοι. Είμαστε λίγοι. Ναι. Ναι, έτσι είναι. Είμαστε λίγοι. Δεν θέλω να πω ότι είμαστε χωριό, αλλά λέω ότι είμαστε λίγοι. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία παρέα. Εμείς ευχαριστούμε. Τίποτα, εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Και μάλιστα μου ήρθε και ένα μήνυμα στο Messenger. Ναι. Και έτσι κατάλαβα ότι κάτι παίζεται εδώ στον εδώ, αέρα. Το... Γιατί μου λέει τόσο από εκεί το πήρα. Καλά, είσαι στο Λίμπερο, Ηρακλειδέας φίλος μου. Είσαι στο Λίμπερο. Είδες μας ακούνε. Ακούνε ακούσει, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, άκου Εμίλε, τώρα θέλω συμβουλή. Ένας φίλος μου. Ένας φίλος. Από το χωριό. Ένας φίλος μου, όχι εγώ. Δεν είναι δικό μου. Δεν δικό μου. Έχει ένα κανάλι για μπάσκετ. Στο οποίο κάνει εκπομπή κάθε βράδυ ενημερωτική. Αλλά δεν έχει πολλούς viewers. Κάτι δεν κάνει καλά τότε. Κάτι πρέπει να κάνει καλύτερα. Επίσταση πολύ, ο Κατρικώστα. Ναι. Ποιο μπάσκετ, ρε φίλε. Αυτό λες. Μεταξύ μας κιόλας τώρα. Εδώ μεταξύ και οι δύο μπασκετικοί, αλλά δεν έχει σημασία, το ξέρουμε. Όχι, εντάξει, μην το λες. Αν κάνεις κάτι διαφορετικά και πρωτοτυπήσεις. Για όλους. Υπάρχει κόσμο που το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο. Έχει σχέση με τεχνικά, με tags, αυτά τα χαζά, αυτά που λένε. Σίγουρα, αλλά εγώ τα θεωρώ λεπτομέρειες. Άμα έχει περιεχόμενο, δηλαδή, καλό. Νούμερο ένα, περιεχόμενο. Νούμερο δύο, ποιότητα. Η αλήθεια είναι ότι παλιότερα, όταν ξεκινούσα εγώ, ναι, η ποιότητα ήταν, δεν έπαιζε καθόλου ρόλο. Τώρα είναι τόσο ανταγωνιστικός ο χώρος. Που πρέπει να κάνεις. Πρέπει να έχεις έναν εξοπλισμό από την αρχή, από την πρώτη μέρα. Και γραφικά και αυτά και τέτοια. Και γραφικά και σε επίπεδο κάμερα, σε επίπεδο ήχου, τα πάντα. Πρέπει να έχει μια. Ναι. Και πρέπει να έχει και τεχνογνωσία γι' αυτό. Εγώ είχα την τύχη να είναι χόμπι στην αρχή, οπότε ναι, να χτίζω την τεχνογνωσία χωρίς απλά εμπειρικά. Αυτοδίδακτος. Σωστά, αυτοδίδακτος. Τώρα δηλαδή ξέρεις τέτοια βίντεο, editing κτλ. Ξέρεις. Θα κάνεις εσύ. Την καταγραφή, εντάξει, προφανώς έχω άτομο για να γραφεί. Okay, ναι. Προφανώς πρέπει να ξέρω λεπτομέρειες γι' αυτό. Σωστά. Σε σχέση με τον εξοπλισμό που θα αγοράσω. Το μοντάζ είναι, το κάνω εγώ το editing. Αξίζει δηλαδή τώρα, έμαθες ναι, και τέτοια πλέον. Ναι, ναι, ναι. Είναι απαραίτητο. Κώστα. Νίκο. Άσχετος.gr. OBS και τέτοια, δηλαδή κάνεις τέτοια. Το OBS είναι για live stream, δεν είναι. Πήγε να φλεξάρει τον εαυτό σου, ορίστε πάρτε τώρα. Μα εγώ δεν ξέρω OBS, θέλω να μάθω. OBS είναι πολύ χρήσιμο, αλλά για live stream, ζωντανές εκπομπές. Για live stream. Εδώ καλή ώρα να έχετε μια κάμερα εδώ στο ράδιο. Δεν ξέρω. Νάτο. Να παίζει ζωντανά στο Facebook. Κούσι. Ερε κούσι. Κούσι ήθελα να πω. Ερε κούσι. Λοιπόν,
100 φορές έχω πει ότι πρέπει οι εκπομπές να βγαίνουν live. Ναι. Είναι, σίγουρα ανεβάζεις το. Το engagement δεν το ανεβάζει. Σίγουρα το ανεβάζει. Κάποιος σε δει στα social media. Απλά θέλει και αυτό λέει, ότι θέλει μετά να το εμπλουτίζει με διάφορα πράγματα για να κεντρήσει και το ενδιαφέρον. Και θέλει να το εμπλουτίζει και θέλει και συνέπεια. Πολύ βασικό. Ναι, ναι όντως. Να μην λες κανένα κουμπί σήμερα και μετά. Δεν μπορώ. Μετά από δε, όχι, πάω δεν για ποτό, α πούμε, κτλ. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να σου πούμε μπράβο για την προσπάθεια. Και φυσικά να είσαι γερός, να συνεχίσεις και να μας βοηθάς να εκπαιδευόμαστε και φυσικά να σε βλέπουμε, γιατί είναι και ψυχαγωγία το όλο θέμα. Και αυτό που μας αρέσει, το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, πιο πολύ που σας αρέσει, αλλά και που μας αρέσει γιατί είναι αθλητισμός. Να είσαι καλά. Χαίρομαι που σας αρέσει και εύχομαι καλή επιτυχία και στα δικά σας κανάλια, τα επαγγελματικά με τα σχετικά. 100%. Του φίλου. Του φίλου, δεν είναι δικό μας. Εντάξει, εμείς κάνουμε live streaming, κάνουμε μπασκετικά, ειδήσεις, ρεπορτάζ και τα λοιπά. Ξέρεις, λέμε ωραία. Τα δικά μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Εμίλια, για την παρέα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, ήταν ο Εμίλιος.